Να καθηγητή μικροβιολογίας ο κύριος Καραγιάννης είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιάννη. Καλημέρα και σε εσάς. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι υπόθηκε χθες στην συνάντηση που είχατε μαζί με τον Υπουργό Υγείας, γιατί σίγουρα πιο πριν κανείς δεν ήξερε να θέσει τα θέματα, γιατί δεν είχαμε μπροστά μας και ενώπιον μας όλες τις απόψεις της επιδημιολογικής ομάδας. Ωστόσο, η επόμενη μέρα τι φέρνει? Έγιναν κάποιες σκέψεις να αλλάξουν κάποια δεδομένα? Συνεχίζουν οι χαλαρώσεις και το πλάνο έτσι όπως το είχαμε? Ο Υπουργός μας ζήτησε να τοποθετηθούμε επί της παρούσας επιδημιολογικής εικόνας. Ο καθένας από εμάς εκφράστηκε αναλόγως και η γενική αντίληψη είναι ότι αυτή τη στιγμή ναι, υπάρχει αυτή η αύξηση η οποία ήταν μεν αναμενόμενη, αλλά ίσως ο αριθμός των κρουσμάτων είναι υψηλότερος από ό,τι θα περιμέναμε τόσο γρήγορα μετά τις πρώτες χαλαρώσεις. Τοποθετηθήκαμε και για το γεγονός ότι αυτόν μπορεί να οφείλεται στο μεταλλαγμένο στέλεχος, το οποίο γνωρίζουμε ότι είναι στην Κύπρο. Γνωρίζουμε ότι μεταδίδεται και πιο εύκολα στα παιδιά το συγκεκριμένο στέλεχος. Ίσως γι' αυτό να έχουμε και πρόβλημα στα σχολεία. Αλλά αυτή τη στιγμή ο δείχτης που θα μας στρέψει πίσω τροποντίνα είναι οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις εντατικές μονάδες εντατικής θεραπείας. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πίεση στο σύστημα υγείας. Φαίνεται ότι εκείνοι που νοσηλεύονται είναι ηλικιών κάτω των 65 ετών, πράγμα που φαίνεται είναι αποτέλεσμα των εμβολιασμών στους γυραιότερους, οι οποίοι προστατεύονται αυτή τη στιγμή. Και εφόσον δεν βλέπουμε ιδιαίτερα βαριές συμπτωματολογίες και εκείνοι που μπαίνουν μέσα δεν μπαίνουν μακροχρόνια, αλλά υπάρχουν και εξιτήρια συχνά, θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, είπαμε ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα λίγες μέρες να δούμε πώς θα εξελιχθεί η επιδημιολογική εικόνα και θα κάνουμε μία αναθεώρηση ή μάλλον θα κοιτάξουμε ξανά τα επιδημιολογικά δεδομένα την ερχόμενη εβδομάδα και αν όλα βαίνουν καλώς, δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί να υπάρξει κόλλημα με την χαλάρωση των μέτρων της 16ης. Άρα, ουσιαστικά για να καταλάβουμε, αυτό που ενδεχομένως να αλλάξει τα δεδομένα θα είναι να δούμε βαριά νοσηλευόμενους και μεγάλο αριθμό ανθρώπων να επιστρέφουν πίσω στα νοσοκομεία ή να πηγαίνουν πίσω στα νοσοκομεία. Νοσηλείες. Μάλιστα. Είναι αυτόν που πιέζει παραδείγματος χάρη αυτή τη στιγμή τα νοσοκομεία της Αττικής, όπου οι μονάδες εντατικής θεραπείας είναι υπερπλήρης. Δεν θέλουμε φυσικά να το δούμε εμείς αυτόν. Ελπίζω ότι και το γεγονός ότι χθες δεν ξεπεράσαμε τα 300, έχουν σταθεροποιηθεί σε τριψήφιον αριθμό, αλλά γύρω στα 300 και λίγο πιο κάτω. Μόνο μια μέρα βγήκαμε πάνω από τα 300. Ελπίζω να σταθεροποιηθούμε σε αυτό το σημείο και να αρχίσουμε να πέφτουμε. Κύριε Καραγιάννη, μου θέλω λίγο την γνώμη σας σε ό,τι αφορά τα rapid test και αυτά που λένε διάφοροι και και ο κύριος Κοστρίχης το είπε και επώνυμα κιόλας, ότι πρέπει να γίνονται στοχευμένα τα rapid test και ότι και υπάρχουν και άλλοι ειδικοί που λένε ότι αυτό όλο που γίνεται δεν υπάρχει και λόγος να γίνεται κάποιες φορές. Τι λέτε εσείς? Εγώ θεωρώ ότι τα rapid test είναι ότι το καλύτερο έχουμε αυτή τη στιγμή για επιτήρηση. Εφόσον δεν έχουμε αρκετών αριθμών εμβολίων για να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί στους ρυθμούς που έπρεπε να προχωρήσουν. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο, πρέπει να καταλάβουμε. Υπάρχουν δισεκατομμύρια τα οποία θέλουν να εμβολιαστούν. Υπάρχουν χώρες που δεν πήραν ούτε έναν εμβόλιο ακόμα. Ενώ εμείς τουλάχιστον ευχής έργων έχουμε εμβολιάσει γύρω στις 80.000. Και αναμένουμε ότι ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τις 200.000 μέχρι τα μέσα του επόμενου μηνός. Θεωρώ ότι τα γρήγορα τεστ είναι εκείνα που μας επιτρέπουν να εντοπίζουμε, να απομονώνουμε τα θετικά κρούσματα και να αποφεύγουμε έτσι την μετάδοση του ιού και τη δημιουργία αλυσίδων. Το σπάσιμο των αλυσίδων είναι εκείνο που πρέπει να επιχειρήσουμε αυτή τη στιγμή για να μην μας ξεφύγει η κατάσταση. Μάλιστα.
Επειδή γίνεται και πάρα πολλοί λόγος, άναψαν φωτιές, λένε και σήμερα τα δημοσιεύματα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο rapid test σε μαθητές. Λένε οι γονείς τους ότι είτε μας αφήσουν να μπούμε μέσα χωρίς τεστ, είτε όχι, εμείς θα πάμε στα σχολεία και σε αντίθετη περίπτωση που μας τα απαγορέψουν, θα έχουμε διαμαρτυρίες. Ανοίγουμε κάποιους κύκλους, οι οποίοι δεν ξέρω και πώς θα τους κλείσουμε τώρα. Βλέπετε, υπάρχουν αντιδράσεις, οι οποίες αντιδράσεις ίσως τα ίδια άτομα δεν γινόντουσαν τεστ, θα παραπονιόντουσαν ότι δεν γίνονται τεστ αρκετά για να υπάρξει έλεγχος της πορείας του ιού. Δυστυχώς ο κάθε ένας από εμάς έχει δικές του αντιλήψεις, τις οποίες προσπαθεί να επιβάλλει στους άλλους. Ναι. Εδώ παίρνετε μια απόφαση, πρέπει να την ακολουθούμε. Εάν έχουμε ευγνωμία, αυτόν πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, θα πάμε τώρα λίγο στα της Τσικνοπέμπτης, αλλά και της Καθαράς Δευτέρας. Μη χαμογελάτε, κύριε Καραγιάννη μου, και πείτε μας, θα μας αφήσετε να περάσουμε την Τσικνοπέμπτη, τέλος πάντων, και αύριο, αλλά και την Καθαρά Δευτέρα. Πώς θα γίνεται, δηλαδή, οι οικογένειες θα μπορούν να πάνε, μόνο η οικογένεια, να πάει, ας πούμε, να καθίσει στο χωράφι, να φάει τη λαγάνα του και τα διάφορα. Πρέπει να πω ότι είναι κάτι το οποίο έφυξα εγώ προσωπικώς ψέση στην τηλεδιάσκεψη που κάναμε στα Συμβουλευτική Επιτροπή, και εκείνον που υπόθηκε είναι ότι ναι, πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες οδηγίες. Επομένως, θα δούμε τις επόμενες 1-2 μέρες πώς το Υπουργείο Υγείας θα διαμορφώσει τις εισηγήσεις του. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν μπορώ να πω. Πρέπει να αναμένουμε ανακοινώσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, δηλαδή αύριο που είναι τη Τσικνοπέμπτη, εμείς ξέρουμε ότι είναι τις Τσικνοπέμπτες οι εταιρείες βγάζουν έξω τις φουκούδες από εκεί που είναι από τις δουλειές τους και αρχίζουν και ψήνουν τα καλούδια τους από τις 8 η ώρα το πρωί. Αύριο, ας πούμε, θα επιτρέπεται να δούμε τέτοια φαινόμενα ή θα πάνε οι άνθρωποι με τα κάρβουνα και τελικά θα πάρουν κάρβουνο στα χέρια τους πρόστιμο? Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω. Ναι, έχετε δίκιο. Αλλά πρέπει κάποιος να μας δώσει μια σαφής απάντηση σε αυτό και για την Καθαρά Δευτέρα, γιατί πέρα από την πλάκα είναι κάποια πράγματα που δεν γνωρίζουμε. Στα αλήθεια δεν γνωρίζουμε τι πρόκειται να γίνει. Σας είπαν πότε θα λάβουν αποφάσεις να τις ανακοινώσουν χθες ή σας είπαν ότι θα το πράξουν. Απλά εμείς το συζητήσαμε ψες. Ελπίζω ότι σήμερα θα τεθεί υπόψη των λειτουργών του Υπουργείου, θα αναφερθεί στον Υπουργό και θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση. Μάλιστα. Αυτόν ελπίζω εγώ. Εσείς τι υποστηρίζετε να γίνει, να μπορούν να δοθεί κάποια ελευθερία, αλλά με περιορισμούς πάλι? Ωραία. Μάλλον. τι να σας πω, δεν μπορώ να τοποθετηθώ σε κάτι το οποίο μπορεί να γίνει με ασφάλεια, αλλά το μεγάλο ερώτημα είναι αν θα γίνει με ασφάλεια. Ναι. Εντάξει, απλώς έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε στο σπίτι μας 4 καλεσμένους. Σωστά. Εντάξει, στο σπίτι ναι, το βλέπω. Αλλά στις δουλειές και στα πεζοδρόμια και κάποιος θα σταματήσει και θα κάτσουν στην κουβέντα, θα πιούν και ένα-δυο. Εντάξει, κύριε Καραγιάννη. Θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας και εδώ θα είμαστε να σχολιάζουμε αυτά. Ελπίζω να υπάρξουν. Ελπίζω να υπάρξουν. Όχι, θα τη ζητήσουμε κι εμείς, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Γεια σας, κύριε Καραγιάννη. Λοιπόν,